Πρόσθεταν 26 δοκιμαστικά πυράκια βάθους 10 μέτρων το καθένα στο διάφορο τάφι της εποχής. Μετά τον ημέρωνα, ο Λόρις Πρωτοφόρ προσπάθησε να διανύξει τη διόρυγα, αλλά οι προσπάθειές του, όσο κοπέναν ζωντινόν αργότερα, σταμάτησαν αμέσως. Μετά από αιώνες, οι ενετοί προσπάθησαν να διανύξουν τον ρυθμό, ξεκινώντας τις εξκαφές του από τον Κορινθιακό αυτή τη φορά. Οι μεγάλες όμως δυσκολίες που συνάντησαν οδήγησαν σχεδόν αμέσως στη διακοπή των εργασιών. Τα προκαταρκτικά της διόρυξης. Το τέλος της Οθωμανικής κυριαρχίας βρήκε την Ελλάδα στο κατόφλι της βιομηχανικής εποχής. Οι συνθήκες για τη διόρυξη του ρυθμού ήταν πιο ευνοϊκές και ο κυβερνήτης της Απορρίτριας, προβλέποντας τη μεγάλη σημασία που θα είχε γενικότερα για την ανάπτυξη της χώρας η κατασκευή της διόρυγας, ανέβηκε τη σχετική μελέτη σε ειδικό μηχανικό. Το κονδύλι όμως των 40 εκατομμυρίων χρυσών φράγκων, που σύμφωνα με τον προϋπολογισμό δαπάνης κρίθηκε αναγκαίο για την εκτέλεση του έργου, δεν μπορούσε να εξευρεθεί από τη διασύνθεση αγορά, πολύ περισσότερο δε να διατεθεί από τον ελληνικό προϋπολογισμό.